Και έχουμε σχεδιάσει να κλείσουμε αυτό το μέρος, ξέρετε, είναι ακόμα νοπές οι μνήμες και γενικά υπάρχει ένα κλίμα το οποίο διαμορφώνεται σιγά σιγά προβληματισμού, καθώς είναι πολλά τα περιστατικά με τροχαία συμβάντα, τραγικά, θανατηφόρα δυστυχήματα, με πρωταγωνιστές βέβαια οδηγούς, αλλά και με τη συμμετοχή άγριων ζώων. Δεν ξέρω πού θα πρέπει να εστιάσουμε. Θα πρέπει να εστιάσουμε στην οδηγική συμπεριφορά από τη μία, θα πρέπει να εστιάσουμε στην οτροπία μας και στην καθημερινότητά μας που σε πολλές περιπτώσεις οθεί αυτά τα άγρια ζώα στις πόλεις, στις υποδομές, δεν ξέρω. Αναφέρομαι και στο περιστατικό στο Κιλκής και στο φωνικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας και με τα άγρια ζώα, τα αγριογούρνα, τα οποία εισήλθαν βέβαια σε έναν δρόμο και κατά κάποιο τρόπο συμμετείχαν στην εξέλιξη του συγκεκριμένου οδικού συμβάντος. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Γιώργο Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό. Να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επιχείρησα να βάλω αρκετές παραμέτρους από την οδηγική συμπεριφορά μέχρι τις υποδομές και την καθημερινότητα και την νοοτροπία μας που σε πολλές περιπτώσεις οθεί άγρια ζώα στις πόλεις. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο τι όθησε αυτά τα αγριογούρνα να βρεθούν στην περιοχή ή να το πάμε αντίστροφα, αν έπρεπε σε αυτούς τους χώρους, σε αυτές τις περιοχές να υπάρχει οδικό δίκτυο, επαρχιακό οδικό δίκτυο. Πράγματι είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα με πολλούς παράγοντες, τα τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα. Εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο τραγικό περιστατικό. Ως αφορμή, παράδειγμα το φέραμε. Ως αφορμή να μιλήσουμε γενικότερα για το πρόβλημα των τροχαίων με άγρια ζώα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό ασχολείται από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε, εδώ και 18 χρόνια. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να το αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Εμείς πρέπει να σας πω ότι πριν από 17 χρόνια πρωτοασχοληθήκαμε με την Εγνατία Οδό και συγκεκριμένα με τον άξονα Καστοριά Κρυσταλλοπηγή στην περιοχή των Γρεβενών της Κοζάνης που είχαμε πολλά ατυχήματα με αρκούδες. Και επειδή η αρκούδα σε αντίθεση με το αγριογούρνο είναι ένα άγριο ζώο το οποίο κινδυνεύει με εξαφάνιση στη χώρα μας και πρέπει να προστατεύεται, βρήκαμε τρόπους και σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό και μειώσαμε αυτά τα ατυχήματα, σχεδόν τα μηδενίσαμε. Κάποιοι τέτοιοι τρόποι είναι η ειδική περίφραξη που μπήκε πέριξ της Εγνατίας Οδού, όπου μάλιστα πέρα από το ότι είναι πολύ ψηλή, ειδικά για την αρκούδα, επειδή η αρκούδα είναι ένας άριστος αναρριχητής, δεν θα έφτανε να είναι απλά υψηλή περίφραξη, αλλά έχει και ένα ανάποδο γάμα στις δύο πλευρές του δρόμου, έτσι ώστε και η αρκούδα, ακόμα και αν σκαρφαλώσει, δεν μπορεί να γυρίσει ανάποδα, όπως μια αράχνη, για παράδειγμα, και να περάσει αυτό το φράχτη. Και έτσι τα άγρια ζώα δεν μπαίνουν μέσα στο οδόστρωμα. Αντίθετα, με υπόγεια ή υπέργεια περάσματα, μπορούν τα ζώα να περνάνε κάτω από το δρόμο ή πάνω από το δρόμο από πράσινες γέφυρες. Γιατί αν κόψεις εντελώς το πέρασμα από τα άγρια ζώα, αυτά πάντα θα ψάχνουν έναν δρόμο να περάσουν απέναντι, είτε για να βρουν τροφή, είτε φωλιά, είτε νερό, είτε για να αναπαραχθούν. Οπότε πρέπει να δώσουμε έναν ασφαλή δρόμο για τον άνθρωπο, αλλά και για τα ζώα, εναλλακτικό. Οπότε τεχνικές λύσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι να υπάρχει και μια πολιτεία η οποία νοιάζεται πρώτα και κύρια για τον άνθρωπο και δευτερευόντως και για τα ζώα και το υπόλοιπο περιβάλλον. Έχετε δίκιο. Εθελοντικές ομάδες, δραστήριοι και ευαίσθητοι άνθρωποι υπάρχουν. Και ολοένα και αυτό το κίνημα παίρνει και μεγαλύτερες όμορφες διαστάσεις. Το θέμα είναι και η πολιτεία να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το φταίξιμο το ρίχνουμε στα ζώα, στα ζωάκια, σε αυτές τις αθώες ψυχές, χωρίς βέβαια να ξέρουμε τι κρύβεται από πίσω. Και ότι ο ανθρώπινος παράγοντας έχει καταλυτικό ρόλο. Η παρέμβαση δική του είναι η θανατηφόρα παρέμβαση. Έτσι και ο άνθρωπος, αν με επιτρέπετε, είναι ο πιο έξυπνος στην περίπτωση και είναι αυτός που πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε λύση από τα ίδια τα ζώα. Εμείς πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα πρώτα απ' όλα για τη δική μας ασφάλεια και για το δικό μας καλό. Βέβαια, για να είμαι λίγο ακριβής, επειδή έκανα και ένα πρόλογο και αναφέρθηκα στο θάνατο δύο συνανθρώπων μας, σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα συγκρίνουμε
ένα αγριογούρουνο. Σύμφωνα, είναι μία ψυχούλα, είναι μία ψυχή, μία ζωή η οποία χάνεται με την ανθρώπινη απώλεια. Σε καμία περίπτωση. Αλλά ξέρετε, το βλέμμα πέφτει συνήθως και στα ζώα που προκάλεσαν κατά κάποιο τρόπο αυτό το δυστύχημα. Κοιτάξτε, χίλιες φορές να χαθεί ένα ζώο παρά ένας άνθρωπος. Έτσι, και εμείς στην Καλλιστό αλλά και σε άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις δεν είμαστε τίποτα τρελοί που αγαπάμε πιο πολύ τα ζώα. Σωστά, πολύ σωστά, το γνωρίζουμε αυτό. Και αν προστατεύουμε κάποια ζώα από το να μην εξαφανιστούν, αυτό είναι γιατί θεωρούμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος κάνει καλό στον άνθρωπο στην τελική ανάλυση. Επιτρέψτε μου να αναφέρω έναν άλλο τρόπο που τον εφαρμόζουμε τώρα αυτή τη στιγμή στη Βόρειο Ελλάδα μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το πρόγραμμα Life Safe Crossing, που έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το ζήτημα, με την ασφαλή διάβαση, το safe crossing δηλαδή των δρόμων από τα άγρια ζώα και να είναι αυτό ένα ασφαλές πέρασμα και για τους δύο. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα έχουμε φέρει μια πατέντα που πρώτο έχει εφαρμοστεί στην Ιταλία με μεγάλη επιτυχία, η οποία λέγεται AVCPS, Animal Vehicle Collision Prevention System, δηλαδή σύστημα αποτροπής σύγκρουσης οχήματος και ζώου. Αυτό το σύστημα πώς λειτουργεί? Αυτό λειτουργεί ως εξής. Όταν ένα αυτοκίνητο πλησιάζει από ένα λεγόμενο hot spot, δηλαδή από έναν δρόμο που έχει μετρηθεί επιστημονικά ότι πηγαίνουν και περνάνε άγρια ζώα ξανά και ξανά, στέλνει με μια φωτεινή πινακίδα ένα σήμα στον οδηγό που του λέει κατέβασε ταχύτητα, γιατί πλησιάζει σε περιοχή όπου υπάρχει διέλευση ζώων συνήθως. Αν ο οδηγός δεν κατεβάσει ταχύτητα και ταυτόχρονα το σύστημα αυτό εντοπίσει κάποιο άγριο ζώο να πλησιάζει, τότε στέλνει κάποιους θορύβους προς την πλευρά του ζώου, είτε αυτή είναι ήχη κυνηγιού, είτε μπορεί να είναι κάποιο ουρλιαχτό λύκου για παράδειγμα, ώστε το ζώο αυτό να φοβηθεί και να φύγει. Και μάλιστα λειτουργεί με την ταυτόχρονη διέλευση και οχήματος αλλά και μια προσέγγιση ζώου, ακριβώς γιατί αν λειτουργούσε κάθε φορά που θα είχαμε προσέγγιση ζώου, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα κίνδυνος, όπως για παράδειγμα ένα όχημα που έρχεται, τότε τα ζώα θα συνήθιζαν το θόρυβο και θα καταλαβαίνανε ότι είναι ψεύτικος. Αλλά όταν λειτουργεί μόνο τις στιγμές που υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, τότε τα ζώα το θεωρούν πραγματικό κίνδυνο και το αποφεύγουν. Αυτό είναι ιδανικό, ναι, για τα σημεία εκείνα στα οποία δεν μπορεί να μπει περίφραξη. Γιατί καταλαβαίνετε, λόγω και του οδοστρώματος, δεν μπορεί να μπει σε όλα τα σημεία. Και προσέξτε, αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτές οι υποδομές στο εξωτερικό υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις. Απλά για ακόμα μία φορά, εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω. Είμαστε μια δεκαετία πίσω. Θα τα δούμε σε 10 χρόνια. Έτσι ακριβώς. Όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης υπάρχουν τέτοιες προβλέψεις, αλλά και για τη Βόρεια Αμερική που ξέρω σίγουρα, ακόμα και σε άλλες χώρες. Και παρόλα αυτά να πω ότι δεν πρέπει να χάσουμε το τρένο των αλλαγών και ας γίνει αυτή η θυσία των δύο συνανθρώπων μας ένα Φυστά. Καμπανάκι που θα οθήσει πολλούς ανθρώπους να πιέσουμε την πολιτεία για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην έχουμε άλλα θύματα. Ας πιάσουμε το τρένο της νοοτροπίας, κύριε Θεοδωρίδη, και μετά θα έρθει και το τρένο των αλλαγών και της σωστής σκέψης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ευαισθησία σας. Ολοκληρώστε. Εγώ να πω μια τελευταία στιγμή, πέρα από το site του έργου lifesafecrossing.eu που μπορεί να βρει κάποιες πληροφορίες γι' αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες ανθρώπων, όπως για παράδειγμα το Ινστιτούτο Οδηγικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς ή το ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα, ναι, στα οποία μπορεί να βρει κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες για το πώς να αποφεύγει τα τροχαία ατυχήματα, όχι μόνο για τη σύγκρουση με ζώα, αλλά και γενικότερα, και τρόπους που ακόμα και σε σχολές οδηγών, καμιά φορά λόγω του λίγου χρόνου δεν τους διδασκόμαστε, και πρέπει να τα μάθουμε και εμείς, και φυσικά πάντα να φοράμε ζώνες, κράνη και λοιπό εξοπλισμό οι μοτοσυκλετιστές και να έχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερη ταχύτητα. Πολύ σωστά, το ανοίξατε και πολύ καλά κάνατε. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, δική μας η χαρά. Λοιπόν,